Η Νέα Αρτάκη μετά από καλή εμφάνιση νίκησε 1-0 τη Ζάκυνθο και παρέμεινε στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ευβοιώτες δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησαν, αλλά ευτυχώς δεν το πλήρωσαν. Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών, ο Ντελέκος εκτέλεσε το κόρνερ, λάθος του Ραγιά η κεφαλιά του Τσούπρου βρήκε στον Ιορδανίδη και έφυγε out. Στο 16 ο Παπαδάκης γύρισε με σωτήριο τάκλιν, ο Τσίγκλιρης έκοψε πρώτου Σκριβάνου. Οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεση και στο 21ο λεπτό από την εξαιρετική ασίστ του Ιορδανίδη ο Παπαδάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε τη Νέα Αρτάκη μπροστά στο σκορ. Δύο σούτ για τους φιλοξενούμενους από Σούρμπι και Τσουκαλά στο 22 και το 28 δεν βρήκαν στόχο. Στο 54 από κλέψιμο του Παπαδάκη και πάσα του Ιορδανίδη, το πλασέ με το εξωτερικό του Σκριβάνου έφυγε εκτός εστίας, όπως και το σούτ του Παπαδάκη 5 λεπτά αργότερα. Από το λάθος του Ραγιά στο 59 το σούτ του Ιορδανίδη ήταν άστοχο και στο 67 δοκάρι για τους ερυθροκίτρινους από την κεφαλιά του Τσούπρου στο κόρνερ του Ιορδανίδη. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 73 από το γύρισμα του Ιορδανίδη και την προβολή του Παπαδάκη. Δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Αγκαρά ήταν άστοχη και στο 76 ο Ραγιάς έδιωξε κόρνερ την προβολή του Ιορδανίδη. Στο 90 λεπτό νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Αονά στην κεφαλιά του Ντελέκου από τη σέντρα του Τόλι Χατζιστάμου να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων λίγο έλειψε η Νέα Αρτάκη να πληρώσει την επιθετική δυστοκία της καθώς από την παλιά του Λιβέρη ο Νικολακόπουλος υπό την πίεση του Στασινόπουλου δεν βρήκε στόχο. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Όχι ότι δεν προσπάθησαν. Αλλά από εκεί και πέρα είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους ο αντίπαλος. Όταν βγαίναμε σε κόντρα επίθεση, δεν είχαμε καλές μεταβιβάσεις, δεν είχαμε καθαρό μυαλό, δεν κρατάγαμε μπάλα. Με αποτέλεσμα ανασταλτικά να είμαστε σχετικά καλά, γιατί ουσιαστικά απειληθήκαμε από τη φάση του γκολ και άλλη μια ευκαιρία που είχε ο αντίπαλος. Και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να ρισκάρουμε, να πάρουμε κι εμείς πρωτοβουλίες, φυσικά με μεγάλο ρίσκο, γιατί δημιουργηθήκανε αρκετές ευκαιρίες και θα μπορούσε το σκορ να ήταν πιο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά είχαμε και εμείς στιγμές τις δικές μας και αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική μεταβίβαση στο τελείωμα της φάσης θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι από την ομάδα του ΑΠΣ και στα δύο ημίχρονα. Είχαμε τις ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα η οποία μας αρέσει να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να είμαστε πιεστικοί, έχουμε καλή τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο, έχουμε καλές συνεργασίες. Δεν φτάνει μόνο αυτό να κερδίσεις ένα παιχνίδι, πρέπει να βάζεις και την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, ενώ το 0 παθητικό έχουμε δεχτεί μόνο 3 γκολ, βάσει των ευκαιριών πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 15-16 γκολ και έχουμε μόνο 9. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η ομάδα τη φέρνει σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή, βοηθάει τους επιθετικούς. Γιατί ο επιθετικός είναι συνυφασμένος με τη ροή του παιχνιδιού, αλλά δεν τελειώνουμε τις φάσεις έτσι πως πρέπει.